1300 μέτρα είναι η απόσταση. Και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας, θα φύγει λίγο προς τα έξω, πλαγιάζοντας ο Ace Rebel, χάνοντας έδαφος, αλλά θα σπριντάρει στη συνέχεια και πιέζει, διότι θέλει το κεφάλι από το Μουνέμπ. Και ο Μπαζούλα περνά στην επόμενη θέση, ο Ace Rebel έρχεται λοιπόν, πλέον συγκαλπάζει με τον Μουνέμπ, θα πάνε παρέα, ο Μπαζούλα πίσω τους, έρχεται ο Κάουντι Σόου, στη συνέχεια στο κάγκελο είναι ο MC's Reed Bro, και ακόμα ανακοπές μάλιστα και προβλήματα, τώρα το προσπερνά και ο Constant Applause. Το νούμερο 1 Ace Rebel είναι το άλογο που οδηγεί την υποδρομή, από μέσα το νούμερο 7 Μουνέμπ, εξωτερικά του στο νούμερο 3 ο Μπαζούλα και στην τέταρτη θέση το νούμερο 4 Κάουντι Σόου, μπροστά από το νούμερο 8 Constant Applause, ακόμα πιο πίσω MC Dilt Bro και βέβαια τελευταίο ο Master Mira Solo, όλα αυτά περίπου 600 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Συνεχίζω. Δεύτερη ρόδα προηγείται ελαφρά ο Ace Rebel, πάντα από μέσα βρίσκεται ο Μουνέμπ, θέλει να έρθει απ' έξω ο Μπαζούλα που έχει παρακολουθήσει τον ρυθμό τους και φαίνεται αρκετά γεμάτος, ενώ ο Κάουντις ο πλέον υποπίεση θέλει και αυτός μήπως και μπορέσει και πλησιάσει. Πάμε στα τελευταία μέτρα με τον Μπαζούλα πλέον στο βήμα του να έχει επιτεθεί στους δύο πρώτους και πλέον χτίζει διαφορά έναντι αυτών από τους υπόλοιπους, προσπαθεί πάντα ο Κάουντις ο να βελτιωθεί και σε απόσταση είναι ο MC's Reed Bro από την εσωτερική. Ξεφεύγει πλέον ο Μπαζούλα και θα πάρει την νίκη αφήνοντας το Μουνέμπ στη δεύτερη θέση. Έρχεται ο Κάουντι Σόου απ' έξω διεκδικώντας κάτι καλύτερο. Στα τελευταία μέτρα περνά στην τρίτη θέση και βέβαια τέταρτος ο Ace Rebel πολύ κοντά πέμπτη.